Στα χέρια μου κρατάω ένα ολοκένουργιο uh, high-end gaming πληκτρολόγιο από την Cooler Master. Uh, Cooler Master Nova TKL είναι το μοντέλο και όπως λέει εδώ πέρα και ο Ιβάν μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο και από πού το ξέθαψα λέει, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα uh, high-end μοντέλο uh, μοναδικό στο είδος του. Uh, ουσιαστικά είναι ένα uh, Υβριδικό μηχανικό πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιεί ε, τεχνολογία που είναι μοναδική στο ιδωτή. Ε, ουσιαστικά, διακόπτες διακόπτε που ε, χρησιμοποιεί λέγονται, είναι τη ε, Ιαπωνική εταιρεία Topre. Ε, και έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένοι διακόπτε σε συνδυασμό με την Cooler Master, ε, έχοντα φτιάξει αυτό το υβρίδιο ηλεκτροστατικού παύλα μηχανικού πληκτρολογίου. Πριν μιλήσουμε λιγάκι για του διακόπτε, θα δούμε λιγάκι έτσι την εμφάνισή του. Πρόκειται για ένα 10-kiles πληκτρολόγιο, το οποίο σημαίνει ότι λείπει το α, αριθμητικό πληκτρολόγιο που συναντάμε συνέω στα περισσότερα keyboard εδώ πέρα δεξιά δεν υπάρχουν τα αριθμητικά πλήκτρα είναι κοντό μέχρι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μικρό σε διαστάσεις κάτι που εμένα προσωπικά με βόλεψε πάρα πολύ για τι τελευταιε 2 2-3 εβδομάδε που το χρησιμοποιώ Uh, γιατί πιάνει πολύ λίγο χώρο στο γραφείο και υπάρχει περισσότερο χώρο δεξιά, ούτω ώστε να έχω το ποντίκι και μάλιστα χωρί να εκτείνεται το χέρι πιο δεξιά στα μεγαλύτερα πληκτρολόγια. Είναι πολύ κοντά και δεν κουράζεται ο αγκώνα και ο ώμο όταν χρησιμοποιεί το ποντίκι. Τώρα, το πληκτρολόγιο είναι ενσύρματο. Δεν, απλά το καλώδιο είναι αφαιρούμενο και πηγαίνει και μπαίνει ένα, το καλώδιο που έχει στη συσκευασία εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα, την θηρή micro USB. Είναι braided το καλώδιο και υπάρχει στη συσκευασία. Έτσι, έχουμε ε, ένα τυπικό πληκτρολόγιο χωρί φωτισμό. Και τα μοναδικά function keys που υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχουν δυνατότητα για να κάνουμε προγραμματισμό στα πλήκτρα και τέτοια. Μοναδικέ λειτουργίε που υπάρχουν για να χρησιμοποιήσουμε το FN key που είναι εδώ είναι ε, στα, από το F5 μέχρι το F12. Ουσιαστικά έχουμε κάποια multimedia keys: stop, play, pause, back, forward ε, και αυξομοίωση το το του ήχου καθώ και κλείδωμα του Windows key για να μην το πατάμε καταλάβατο την ώρα που παίζουμε. Αλλά και υπάρχει και άλλο ένα συνδυασμό με τα πλήκτρα F1 έω 4, όπου ουσιαστικά πάντω το F1 και το F1 ή το F2, F3 ή το F4 αυξάνουμε τον πολλαπλασιαστή των πατημάτων του πλήκτρου. Δηλαδή, αν πατήσω F1 και F8 και F4 μέσα στα Windows, ουσιαστικά πατώντα κάποιο πλήκτρο, το πάτημα αυτό μεταφέρεται στο λειτουργικό σαν να το έχω πατήσει 8 φορέ και αντίστοιχα 4 φορέ και 2 φορέ για, για του άλλου πολλαπλασιαστέ. Αυτό είναι βολικό. σε Σω παίζουν κάποιου συγκεκριμένου τύπου παιχνιδιών, όπου ουσιαστικά

Πολλά πατήματα ταυτόχρονα, οπότε με ένα πάτημα αυτά μεταφέρονται σαν πολλά πατήματα α, ταυτόχρονα. Στο κάτω μέρο έχουμε εδώ πέρα τα κλασικά λαστιχίνια ποδαράκια, καθώ και ε, βάσει για να ανασηκώνει το μικρολόγιο, υπογωνία, πολύ, πολύ βολική, συγκεκριμένη γωνία που, έχει το, α, που έχουν τα συγκεκριμένα ποδαράκια. Ε, Πηγαίνοντα τώρα στου διακόπτε, οι διακόπτε λοιπόν είναι ε, τόπρε, ε, το οποίο σημαίνει ότι είναι συνδυασμό ε, 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 τεχνολογία που χρησιμοποιείται τα παραδοσιακά πληκτρολόγια με μεμβράνε. Απλά η ενεργοποίηση τη μεμβράνη γίνεται με ένα ηλεκτροστατικό α, τρόπο, ανάμεσα δηλαδή ουσιαστικά στη μεμβράνη και στο πλήκτρο υπάρχει ε, μια, ένα ηλεκτροστατικό επίπεδο. Α, και το, το, Η διαφορά όμω έχει να κάνει με του παραδοσιακού τόπρε διακόπτε, έρχεται στο γεγονό ότι η κεφαλή των ε, πλήκτρων, δηλαδή ακριβώ κάτω από το πλαστικό πλήκτρο, αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε εδώ πάνω, η κεφαλή, η μπλε κεφαλή, είναι συμβατή με του παραδοσιακού τσέρι Mix μηχανικού. Ε, Συνήθω τα τόπια πληκτρολόγια δέχονται δικά του ε, πλήκτρα. Ε, Όμω εδώ πέρα η Cooler Master συνεργάστηκε με την Τόπρα και φτιάξαν αυτήν εδώ πέρα την κεφαλή, ώστε όποιο πάρει το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο να μπορεί να αγοράσει τα ειδικά πλήκτρα που υπάρχουν για τα διάφορα Cherry MX πληκτρολόγια και να αλλάξει εντελώ την εμφάνιση του συγκεκριμένου πληκτρολογιού, να βάλει ό,τι πλήκτρα θέλει, καλύτερη ποιότητα, διαφορετική ποιότητα όπω ακριβώ ε, τα θέλει. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το εργαλείο που ε, ε, χρησιμοποίησαμε μόλι τώρα, ούτως ώστε να μπορούμε να το βάζουμε στο κάθε πλήκτρο. Έτσι και να το τραβάμε για να μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε και να βάλουμε τα πλήκτρα α, τα άλλα που θέλουμε ή τέλο πάντων να καθαρίσουμε το πληκτρολόγιο α, αν μαζέψει πάρα πολύ σκόνη μετά από πάρα πολύ καιρό. Απλά να θυμάστε να βάζετε τα πλήκτρα στη σωστή θέση. Τώρα, το Cooler Master Nova Task DKL είναι ακριβό πληκτρολόγιο. Κοστίζει 190 ευρώ-189 ευρώ για την ακρίβεια. Α, σίγουρα είναι πάρα πολλά λεφτά για ένα πληκτρολόγιο το οποίο είναι σπαρτιάτικο όσον αφορά τι ε, εξτρά λειτουργίε που προσφέρει, οποίε είναι ελάχιστε. Ωστόσο, ε, για κάποιου πολύ λίγου ε, φανατικού που θέλουν την εξαιρετική αίσθηση που προσφέρουν τα συγκεκριμένα πλήκτρα γιατί πατώντας εδώ ουσιαστικά έχουμε ε, ταχύτατη ενεργοποίηση με ελάχιστη, ε, με, χωρίς να χρειάζεται να βάλουμε πάρα πολύ δύναμη, το, δηλαδή η ενεργοποίηση γίνεται με βάρος 40 γραμμαρίων που είναι πάρα πολύ μικρό ο θόρυβος που παράγεται είναι απειροελάχιστο σαν να έχουμε ένα παραδοσιακό ε, πληκτρολόγιο με μεμβράνη Όμω έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα ενό μηχανικού πληκτρολογίου, δηλαδή γρήγορη απόκριση, ε, μικρή πίεση ε, και είναι πάρα πολύ βολικό ε, για όσου γράφουν πολλά κείμενα, δηλαδή όχι μόνο για του γκέμε. Δηλαδή, εγώ που γράφω κείμενα σαν συντάκτη για το intern.gr, με βολεύει πάρα πολύ γιατί γράφω πολύ γρήγορα, πολύ ξεκούραστα, χωρί να παράγεται θόρυβο και ταυτόχρονα με βολεύει και όλε τι ώρε που παίζω παιχνίδια, καθώ ε, υποστηρίζει ένα κύριο λόγο, δηλαδή μπορώ να πατάω όσα πρέπει να θέλω χωρί κανένα πρόβλημα όλες, όλα τα πατήματα μεταφέρουν. Κανονικά στο λειτουργικό. Ε, γι' αυτό ακριβώ το λόγο λοιπόν αυτό ο συνδυασμό που είναι, και η μοναδικότητα που εκφράζονται μέσα από το Novata TKL ε, κοστίζουν παραπάνω. Δεν θα βρείτε αυτό το πράγμα πουθενά αλλού, ε, ούτε στα μηχανικά παραδοσιακά πληκτρολόγια με Cherry μίξ διακόπτε, ούτε στα παραδοσιακά ε, ηλεκτροστατικά πληκτρολόγια με τόπρα διακόπτε. Είναι ε, μοναδική, ε, μοναδικό design αποκλειστικότητα τη Cooler Master για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν είναι το Novata TKL τη Cooler Master, ένα ξεχωριστό αλλά αρκετά ακριβό ε, gaming πληκτρολόγιο.